Εχθές είχαμε την πιο ομή, την πιο κοινική ομολογία της κυβέρνησης και των υπουργών Τσακαλώτου και Χουλιαράκη ότι η μεσαία τάξη αποτελεί το ταξικό εχθρό της κυβέρνησης αυτής. Είναι μια μεσαία τάξη την οποία σκόπιμα υπερφορολογούν γιατί θέλουν να την φτωχοποιήσουν επειδή ακριβώς την αντιμετωπίζουν ως ταξικό τους εχθρό. Οδηγούν τη μεσαία τάξη μέσω της υπερφορολόγησης στην εξαφάνιση γιατί ταυτόχρονα την αντιμετωπίζουν ως μια τάξη που επειδή ακριβώς πιστεύει στη δημοκρατία, τον πολιτικό νεοφιλελευθερισμό, τη δημιουργία και την επιχειρηματικότητα θεωρούν ότι ποτέ δεν πρόκειται να γίνει παιχνίδι στα κομματικά τους σχέδια. Γι' αυτό λοιπόν είναι τραγικό να αισθάνεται κανείς ότι η μεσαία τάξη που, όπως είπε και ο πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα, πάνω στη μεσαία τάξη, στις πλάτες της μεσαίας τάξης, στηρίζεται η ευημερία των κοινωνιών, σε αυτήν εδώ τη χώρα που την κυβερνούν οι αριστερο-ακροδεξοί των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, να αντιμετωπίζεται η μεσαία τάξη ως κάτι που πρέπει να εξαφανιστεί και πρέπει να φτωχοποιηθεί. Η απάντηση δική μας είναι ότι εμείς, η Δημοκρατική Παράταξη, στηρίζουμε τη μεσαία τάξη, πρέπει να πάψει πια αυτή η εξοντωτική υπερφορολόγηση και σε κάθε περίπτωση το σύνολο των επιβαρύνσεων, φορολογικών και ασφαλιστικών για ανθρώπους που βγάζουν ένα μέσο εισόδημα δεν μπορεί ποτέ να ξεπερνά το 40%. Σήμερα, με αυτή την κυβέρνηση, ξεπερνά το 70%. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ανεκτό ούτε από την κοινωνία, ούτε από την εθνική οικονομία. Η απάντησή μας λοιπόν θα είναι ένα βροντερό όχι.